se gero mani se barco un gufi mandali che io don drobo vorisco do ercume iali iali. Ο Γιώργος Δαλάρας τη χαρακτήρισε γνήσια παραδοσιακή ερμηνεύτρια, φωνή της Κυπριακής Γης. Η κυρία Κούπελαγία θα είναι για πάντα η μαστόρισα του Κυπριακού Δημοτικού Τραγουδιού, που κατάφερε να αγαπηθεί από όλους, ακόμη και από τις νέες γενιές. Μια γυναίκα αυθεντική, ειλικρινής, που δεν μάσησε ποτέ τα λόγια της. Παιδί της Κύπρου, γυναίκα της αγροτιάς που μόχθησε για μια καλύτερη ζωή, κυπριώτισα μάνα και γιαγιά που πέτυχε να γίνει αποδεκτή και παραδεκτή για όλα όσα είπε με τη φωνή της. Μια φωνή που όμοιά της δεν θα υπάρξει ποτέ ξανά. Η κυρία Κούπελαγία γεννήθηκε στο Παραλίμνη στις 8 Ιουλίου του 1936. Πατέρας της ήταν ο Δαμιανός Κουζαλής, ένας εξαίρετος παραδοσιακός τραγουδιστής που διακρινόταν τόσο στα ερωτικά όσο και στο τσάτισμα. Μητέρα της ήταν η Μαρία Κουτσόλουκα, που γνώριζε αρκετά παλιά δίστιχα και τραγούδια. Το ταλέντο της Κυριακούς φάνηκε από τα παιδικά της χρόνια. Γεννήθηκε με το θείο αυτό δώρο, που μέχρι και την τελευταία στιγμή πριν φύγει από τη ζωή, ευχαριστούσε τον Θεό για όσα ήρθαν στον δρόμο της. Η ίδια έχει αποκαλύψει στο παρελθόν πως από τη στιγμή που άρχισε να αντιλαμβάνεται τον κόσμο και τη ζωή, άρχισε να τραγουδά. Ήταν το μόνο που θυμάται να της αρέσει. Είχε πάντα τη μουσική στη ζωή της. Δεν φανταζόταν ποτέ πως θα έφτανε να γίνει η πιο αγαπητή φωνή της κυπριακής παράδοσης, γιατί απλά της ακούσε να τραγουδά. Μόνη της, στο σπίτι, με λιγοστούς φίλους. Πρώτος δάσκαλος ήταν ο πατέρας της και μετά οι άλλοι τραγουδιστές της εποχής. Έμαθε τις διάφορες κυπριακές φωνές και άρχισε να ταιριάζει στίχους πάνω στις μελωδίες αυτές. Από 15 χρονών άρχισε να τραγουδά στους συγγενικούς και φιλικούς της γάμους, στις διάφορες οικογενειακές συγκεντρώσεις, στα τοπικά πανηγύρια και στις θρησκευτικές γιορτές. Παντρεύτηκε το 1957 τον Γεώργιο Πελαγία και απέκτησε 2 γιους και 1 κόρη. Αγαπούσε πολύ τον άντρα της, ήταν το στήριγμά της και ο πιο μεγάλος της θαυμαστής. Αυτός ήταν που την έσπρωξε να κάνει το ταλέντο της επάγγελμα και ήταν πάντα βράχος δίπλα της. Της έδινε δύναμη, ήταν το αποκούμπι της και όταν έφυγε από τη ζωή η ίδια αποφάσισε να σταματήσει να τραγουδά δημόσια. Το ηχόχρωμα της φωνής της είχε πολλά βυζαντινά και μικρασιατικά μουσικά στοιχεία. Είχε ένα μοναδικό ταλέντο στο τραγούδι όσο και στο τσάτισμα, τα ερωτικά δίστιχα και την ποίηση. Το 1987 εξέδωσε την ποιητική συλλογή «Κυπριακός στίχος». Από τις αρχές του 1995 συνεργάστηκε δισκογραφικά με το μουσικό σχήμα Μεσόγειος. Καρπός αυτής της συνεργασίας είναι τα Παραλιμνιώτικα 1 και 2 που γνώρισαν εξαιρετικά μεγάλη επιτυχία. Κυριακού Πελαγία, η μαστόρισα όπως χαρακτηριζόταν από τους συναδέλφους της, είχε δώσει με την ερμηνεία της μια άλλη διάσταση στο κυπριακό δημοτικό τραγούδι. Η αυθεντικότητα και η καθαρότητα της φωνής της, οι εμπειρίες που κουβαλούσε, το μοναδικό της ταλέντο και ο αυθορμητισμός της την καθιέρωσαν στη συνείδηση του κυπριακού λαού ως μια ξεχωριστή και μοναδική παραδοσιακή ερμηνεύτρια. Για να ακούσουμε μια φωνή. Μια φωνή γεμάτη, όμορφη, κυπριακή. Είπα σου το Πελαγία, είπα σου το Πελαγία και να σου το ξανά. Το μεγαλύτερο όμως επίτευγμα της Κυριακούς Πελαγίας είναι ότι κατάφερε να φέρει τους νέους στην αυλή του Δημοτικού Τραγουδιού, με τα δικά της τραγούδια να παίζουν ακόμη και σήμερα στα κλαμπς που διασκεδάζουν οι νέοι. Εχτες μπαμπά αισθάθηκα να πλύνω τα μωρά μου και να χρειαστήκανε. Στις 18 Φεβρουαρίου του 2023 η φωνή της Κυριακούς Πελαγίας σύχιζε για πάντα. Θα παραμείνει ωστόσο η φωνή εκείνη που τραγούδισε τον πόνο της Κύπρου, τις χαρές, τις αναμνήσεις, τις μυρωδιές μιας άλλης εποχής. Και σβήναν το λαμπρό σου.
Η σπουδαία Κυριακού Πελαγία είναι χωρίς καμιά αμφιβολία ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της παράδοσης της Κύπρου. Υπηρέτησε με αγάπη και αφοσίωσε όλα αυτά που κλήθηκε να κάνει και κατάφερε να μεταδώσει την αγάπη της στο παραδοσιακό τραγούδι σε όλους τους Κύπριους, σε όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκονται.